Είμαι από το Νιθάκι, μεγάλωσα εδώ πέρα, δουλεύω στα καράβια και μου αρέσει πάρα πολύ να οδηγάω. Είμαι λάτρης της οδήγησης. Αρχίζω και διαβάζω για τις μοτοσυκλέτες από 7 χρονών. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το δίκυκλο από 7 χρονών. Περνώντας τα χρόνια, ήθελα να καβαλήσω μηχανάκια, να οδηγήσω αρκετά μηχανάκια. Μου άρεσε πάρα πολύ η ελευθερία της μοτοσυκλέτας. Μου αρέσει που όταν ανεβαίνω επάνω είμαι ελεύθερος και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεν με κρατάει κανένας. Είναι πολύ επικίνδυνη. Αλλά πρέπει να είσαι προσεκτικός στα πράγματα που θα κάνεις. Αυτά τα πράγματα που κάνω εγώ είμαι πολύ προσεκτικός. Όταν μάθαινα σούζα, έπεσα 2-3 φορές, αλλά έμαθα. Έχω το μικρόβιο του μοτοσυκλετιστή. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Θα έχω πάντα μηχανή. Σ' όποιον αρέσει και σ' όποιον δεν αρέσει. Εμένα μου προσφέρει ελευθερία. Όταν καβαλάω τη μοτοσυκλέτα, είμαι ελεύθερος. Δεν με κρατάει κανένας. Πριν λίγα χρόνια είχα το ΡΟΕΝΑ. Το 1000, του 2003. Και ήμουνα στην Πάτρα. Και είχα βγει κάτω στην παραλία, δεν είχα λάστιχα και προσπαθούσα να κάνω σούζα με τρίτη. Και είχα 170 με 180 χιλιόμετρα. Και ήμουνα στη Βεσομάρ, στην Πάτρα παραλία και ερχόμουν προς το λιμάνι. Εκεί στη Βεσομάρ έχει ένα περίπτερο. Και πριν το περίπτερο έχει ένα δέντρο. Και πίσω από το δέντρο έχει ένα φανάρι, ένα κολοφάναρο. Εγώ ερχόμουν με 160-170 συμπλεχταρισμένη μηχανή και προσπάθησα να το σκώσω σούζα. Και όλη η μηχανή μου πλαγιολιστούσε. Μου κάνει έτσι και δεν μπορούσε να σκωθεί σούζα. Και εκείνη τη στιγμή με το που περνάω τη Βέσο, δεν είδα το φανάρι γιατί ήταν κρυμμένο από το δέντρο και βγαίνει ένα βανάκι. Και την ώρα που βγαίνει το βανάκι, εγώ πήγαινα κατευθείαν για την πόρτα του. Κατεβάζω δευτέρα και ρίχνω όλη τη μηχανή αριστερά για να περάσω δίπλα από την νησίδα και με το που περνάω δίπλα από την νησίδα ακούω στο πίσω μέρος της μηχανής μου ένα τακ. Αφήνω τη μηχανή, δεν έπεσα, δεν χτυπήσαμε, αφήνω τη μηχανή και πάω έξω από τον Άγιο Ανδρέα, την εκκλησία. Την αράζω και σαλτάω κατευθείαν τη μηχανή κάτω και πιάνω την καρδιά μου. Αυτό είναι. Τη γλίτωσα από χιλιοστά και δεν φορούσε τι κράνος. Αυτά. Και από τότε έβαλα μυαλό. Θα επιλέξω τη μοτοσυκλέτα παρά τη γυναίκα. Γιατί αυτό το πράγμα, η μοτοσυκλέτα είναι η ζωή μου. Μου αρέσει να έχω μοτοσυκλέτα. Θέλω να έχω μηχανή. Ας μείνω χωρίς γυναίκα. Thank you.